Σας καλησπερίζω καταρχάς από τη Λεμεσό και από την Κύπρο. Λοιπόν, Δημήτρης Πουλικάκος, παλέμαχος αλλά όχι απόμαχος της μουσικής μας σκηνής, έτσι? Όχι. Συνεχίζετε. Απόμαχος όχι. Βεβαίως. Λοιπόν. Τα ποδαράκια μας παίζουμε. Και η ψυχή μας, να είμαστε καλά. Και η ψυχή, ναι, καλά να είμαστε. Ωραία. Αν μπορείτε, κύριε Πουλικάκο, λίγο πιο δύνατα, έτσι, ναι. Να σας παρακαλέσω. Ναι, 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 είναι καλύτερα τώρα, ωραία. Λοιπόν, okay. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Είναι επέτειος θανάτου του αύριο, 16 χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ σκηνής. Λοιπόν, πώς έγινε η γνωριμία σας με τον Παύλο Σιδηρόπουλο? Ούτε που θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Μάλλον στο Κύτταρο, γιατί παίζαμε εκεί και έπαιζε και ο Παύλος κάποια στιγμή, ξεκίναγε το πρόγραμμα δηλαδή. Ναι. Τότε παίζαμε ντουέτο με έναν, τον Παντελή, τον Δελιανίδη, ένα κιθαρίστα από Θεσσαλονίκη. Που αργότερα σχημάτισα μαζί τους Δάμων και Φιντίας, έτσι, με τον Παύλο. Ναι, αυτοί ήταν, ως Δάμων και Φιντίας παίζανε. Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν ο Δάμο και Φιντίας. Μάλιστα. Ήδη, αχα. Εργότερα. Ναι, ναι. Και εκεί γνωριστήκαμε. Ωραία. Και η συνεργασία σας σε πιο χειροπιαστό επίπεδο, υπήρξατε και παραγωγός μάλιστα του δίσκου του Zorba the Freak, έτσι? Ναι, το Zorba the Freak. Πώς προέκυψε αυτή? Φυσιολογικά. Φυσιολογικά, ε. Κάποια στιγμή θα του έκανα παραγωγή κάποιο δίσκο. Είχατε συνεργαστεί και σε συναυλιακού επίπεδο? Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Πώς ήταν πάνω στη σκηνή ο Παύλος? Ήταν και στο live του Ζωγράφου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Το Crazy Love του Ζωγράφου, ναι, το έχω. Ήταν και εκεί. Ναι, ναι. Και εγώ και άλλες φορές, δηλαδή είτε εγώ πήγαινα όταν έπαιζε ο Παύλος, είτε ο Παύλος εγώ όταν έπαιζα εγώ. Γενικά είχαμε έτσι. Ναι. Ήμουνα ο θείος του, ας πούμε. Ο θείος Νόντας. Ακριβώς. η σχέση σας πώς ήταν? Ήταν και δηλαδή και καλλιτεχνική και φιλική, έτσι? Φιλική βασικά, και από εκεί και πέρα, εφόσον είμαστε και οι δύο στο ίδιο μετερίζει, ας πούμε. Μάλιστα. Πώς λειτουργούσε πάνω στη σκηνή ο Παύλος Σιδηρόπουλος? Δηλαδή? Ήταν εντόνος, έτσι, βίωνε τα τραγούδια? Α, ναι, από αυτή την άποψη είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Υπήρχε κανένα περιστατικό, αν θυμάστε, κανένα ευτράπελο? Το ζούσε. Το ζούσε. Τώρα συγκεκριμένα δεν θυμάμαι, αλλά διάφορα, τι να πω τώρα. Αχα. Πείτε μου για την ιστορία, για την ολέθρια σχέση του με τα ναρκωτικά. Πώς συμπεριφερόταν σε αυτό ο Παύλος, δηλαδή πώς το αντιμετώπιζε? Κανονικός άνθρωπος ήταν. Ναι. Κατά τα άλλα. Ενώ στη σχέση του με τα ναρκωτικά. Τι να πεις, άμα πέσει αυτό το λούκι, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ναι. Τον σας συμβουλευότανε? Τι πράγμα? Τον συμβουλεύατε? Όχι. Για ποιο λόγο? Δεν μ' αρέσει να... Δεν μ' αρέσει και δεν δίνω συμβουλές. Μάλιστα. Ο δίσκος του μαζί με του Σπυριδούλα, βεβαίως, ο Φλου, μαζί με το δικό σας εκδρομέ μεταφορέ, ο Μίτσος, θεωρούνται σημαδιακοί για το ελληνικό ροκ. Για ποιο λόγο? Αυτό δεν το ξέρω εγώ, αυτό τα ξέρουν οι αναλυτές. Και ο κόσμος, βεβαίως, Εμείς τα παίζουμε, ας πούμε, τα λέμε και δεν αναλύουμε κιόλας. Για άλλους εναπόκειται αυτός ο ρόλος. Ναι. Τώρα μιλάω δηλαδή εγώ τώρα για τη δουλειά τη δικιά μου, εντάξει, δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ας πούμε. Ναι.
Το έργο του Παύλου, πόσο, γιατί επηρέασε τόσο πολύ και τον κόσμο αλλά και τους δημιουργούς να χτίσουν πάνω σε αυτό, σε εισαγωγικά η λέξη, να χτίσουν και να επεκτείνουν αυτή τη μουσική? Γιατί λέει αλήθειες ο άνθρωπος. Έλεγε αλήθειες, ε. Ναι. Οι οποίες αλήθειες πολλές φορές πονούσαν κάποιους και... Η αλήθεια πάντα πονάει λιγάκι. Και ήθελαν να την υποθάλψουν, ε. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς ήταν τα πράγματα τότε με τη ροκ σκηνή, τότε στην... Πάντα δύσκολα είναι. Πάντα δύσκολα. Πάντα, ναι. Και με αυξομοιώσεις στην αποδοχή και στην απόδοση του είδους, ας το πούμε έτσι. Πάντα κάποιο σχηματισμό πάντα υπάρχει. Τώρα τι συμβαίνει? Τώρα πώς πάει το πράγμα? Και τώρα δύσκολα είναι. Και τώρα, ε. Ναι. Δύσκολα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι... Υπάρχουν έως, έως και πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά υπάρχουν όμως οι στέρες βάσεις από τους... από τους καλλιτέχνες της σκηνής, όπως είστε και εσείς βεβαίως, όπως ήταν και ο Παύλος, όπως ήταν και ο Νικόλας ο Άσημος και κάποιοι άλλοι, και τότε και τώρα, που κρατάνε το τιμόνι, ε. Ναι, πάλι καλά. Πάλι καλά, είδα γιος. Λοιπόν, πώς ήταν όταν του κάνατε την παραγωγή στο Zorpa The Freak? Πώς λειτουργούσαν τα πράγματα? Θέλω να σας πω, η συνεργασία σας στο στούντιο πώς ήτανε? Ναι, εντάξει, καλή. Είχατε και πλάκες, κάνατε πλάκες? Ναι, εντάξει, το γέλιο πάντα υπάρχει. Είστε γνωστός πλακάντζης όμως, ε. Ναι. Είστε ωραία. Μ' αρέσει να περνάω καλά άμα δουλεύω. Αυτή είναι η ζωή, βεβαίως. Και όχι μόνο τα δουλεύετε, γενικώς φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Αλλά και στη δουλειά μ' αρέσει. Δηλαδή το γέλιο είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Βέβαια. Είστε από τους πρώτους. Και στη μουσική και στο σινεμά και στην τηλεόραση και παντού. Βεβαίως. Είστε από τους πρώτους καλλιτέχνες που είχαν έτσι αρχίσει τα πιο ροκ ακούσματα, στο πω. Δηλαδή από το πιο pop στοιχείο στην πιο ροκ, έτσι. Ναι, σίγουρα. Πώς σας ήρθε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν επειδή είμαι και παλιότερης γενιάς, έχω γεννηθεί το 1943. Ναι. Με η πρώτη, πώς να το πούμε, σφυριά ήταν το 55-56 που έσκασε το rock and roll, ας πούμε, η πρώτη γενιά, ας το πούμε. Και με πιάσε σε ηλικία ό,τι πρέπει, γύρω στα 13-14. Ναι. Και εντάξει, μου άλλαξε τη ζωή, μπορώ να πω. Απλώς ήθελα να μου πείτε, αυτή η μετεξέλιξη του rock and roll σε σταδιακή του μετεξέλιξη μέχρι και την κατάσταση του, ας το πω, πώς επήλθε? Αυτά τα πράγματα έρχονται μόνα του, δεν έρχονται. Μπορεί κανένας να... Πώς, πού να ξέρει κανένας πώς, είναι πάρα πολλές οι συνισταμένες, ας πούμε, δεν είναι ανεξέλεγκτα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται από μόνα του. Σαν και το ροκάι. Έρχονται, άλλα φεύγουν, άλλα κάθονται, άλλα δεν κάθονται. Μάλιστα. Και εσείς ασχολείστε και με ελληνόφωνο και με αγγλόφωνο στίχο, έτσι? Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος είχε αυτή την επιτυδευμένη επιλογή σε ελληνόφωνο? Την επιτυδευμένη επιλογή με ελληνόφωνο στίχο. Τι επιτυδευμένη? Δηλαδή είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με ελληνόφωνο στίχο. Γιατί εντάξει, τα αγγλικά του δεν ήταν και από τα καλύτερα, πιο άνετα λειτουργούσε στα ελληνικά. Και έγραφε, δηλαδή, εντάξει, δύσκολα θα έγραφε εγγλέζικα, οπότε έγραφε ελληνικά ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτή η ιστορία του με τα ναρκωτικά, καταρχάς υπάρχουν πολλές εκδοχές για το λόγο που είχε μπει σε αυτό το λούκι.
Εσείς έχετε υπόψη σας τίποτα? Όχι. Όχι. Τι εκδοχές δηλαδή? Κάποιοι λένε ότι υπήρχε, ότι είχε την, έτσι, την, πώς να το πω, είχε στεναχωρηθεί που δεν υπήρχε η ανάλογη ανταπόκριση του κόσμου όταν πρώτο ξεκίνησε. Α, δε, αυτά είναι μαλακίες. Ναι. Ναι. Κάποια άλλα για μια γυναίκα. Μαλακίες είναι όλα αυτά. Πολέτε, τότε γιατί μπήκε σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το λουκί? Όποιος έχει κάποιες περιέργειες, θα τις ικανοποιήσει, θα κοιτάξει να τις ικανοποιήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πουλικάκο, να σας ευχαριστήσω για αυτή την... Αυτά είναι στη ζωή, τι να κάνουμε. Σίγουρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτή την έστω και σύντομη αλλά περιεκτικότητα τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε με το ίδιο σθένος και ζήλο να υπηρετείτε αυτό που αγαπάτε. Πολύ ευχαριστώ, και... να είστε καλά. Και είμαστε πάντα εδώ να υποστηρίζουμε τις... Βεβαίως, χαιρετισμούς και από εμάς. Να είστε καλά. Και γεια σας. Γεια σας. Yeah.